Σημαντικό ορόσημο στη μετάβαση της Κύπρου από τη φάση έρευνας υδρογοναθράκων σε αυτήν της εκμετάλλευσης χαρακτηρίζει το Κυπριακό Υπουργείο Ενέργειας στην κήρυξη από τις εταιρείες Noble Energy, Telec και Avner ως εμπορεύσιμο του κοιτάσματος Αφροδίτη στο οικόπεδο 12 της Κυπριακής Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης. Όσον αφορά στην ελληνική ΑΟΣ, ο διαγωνισμός που ξεκίνησε στις 13 Νοεμβρίου έχει πάρει παράταση μέχρι τις 14 Ιουλίου και υπάρχουν 20 οικόπεδα τα οποία όλα έχουν επαφή με τη μέση γραμμή, δηλαδή την Ιταλία, τη Λιβύη και την Αλβανία. Η συμφωνία που έχει πετύχει η Κύπρος είναι 80% για την Κύπρο, 20% για την Νόμπελ. Πρέπει να σκεφτείτε κάτι το ανάλογο για τα ελληνικά δεδομένα ανά μπλοκ. Άρα αρχικά όταν έχετε ένα κοίτασμα, το μισό κοίτασμα όσον αφορά την αξία του θα το δαπανίσουμε στο κόστος εξόρυξης και μετά είναι η συμφωνία. Άρα το κέρδος είναι πολύ μεγάλο, γι' αυτό μιλάμε για στρατηγικά αποθέματα και επίσης πρέπει να θυμόμαστε ότι το 5% πάει στην περιφέρεια από τις απελευές του ελληνικού δημοσίου. Έχει γίνει ένα ταμείο ήδη αλληλεγγύης που θα το διαχειριστεί επιπλέον. Νομίζω ότι προετοιμαζόμαστε. Αυτό που τόνισε ο στρατηγικός σύμβουλος Νίκος Λιγερός σε διάλεξη που πραγματοποιήθηκε σήμερα το μεσημέρι στην Πολυτεχνική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης είναι ότι το 5% από τις απολαβές του ελληνικού δημοσίου από την ΑΟΣ προορίζεται για την περιφέρεια. Ενώ επεσήμανε ότι το εμβαδόν των οικοπαίδων Ελλάδας και Κύπρου συνολικά είναι μεγαλύτερο από την επιφάνεια των δύο χωρών. Όσον αφορά την πορεία της διαπραγμάτευσης με τους δανειστές και αν αυτή επηρεάζεται από τις εξελίξεις στην ΑΟΣ, ο κ. Λιγερός τόνισε ότι οι κινήσεις της Ελλάδας είναι γνωστές στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ξέρουν ότι έχουμε μπει εμείς σε αυτή τη διαδικασία και κατά συνέπεια το πλαίσιο της διαπραγμάτευσης διευκολύνεται και από αυτό. Δηλαδή δεν θεωρούν ότι εμείς δεν πρόκειται να κάνουμε τίποτα σε αυτό το τομέα, αντιθέτως. Και έναν πολύ απλό λόγο, ο διαγωνισμός για τα 20 θαλάσσια οικόπεδα εκδόθηκε επίσημα στην εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα 28 χώρες, κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ξέρουν ακριβώς τι κάνουμε. Στη συνέχεια, όπως τόνισε ο κ. Λιγερός, θα ακολουθήσει διάστημα ενός εξαμήνου, κατά το οποίο η χώρα μας θα αξιολογήσει τις προσφορές.